κάνετε? Καλά, εσείς. Είστε άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ με το χώρο που μένει, που ναι, θέλει... Ναι, ναι, πρέπει να είναι ακριβώς όπως το φαντάζομαι. Τόσα λουλούδια, είναι κάτι το οποίο σας αρέσει? Ναι, 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 αλίμονο. Είναι ομορφιά και εγώ είμαι πολύ της αισθητικής. Μ' αρέσει η αισθητική. Τόσους λευκούς καναπέδες, θέλω να μου πείτε τι κάνετε για να διατηρούνται καθαροί και Φροντίζω να το κάνω από υφάσματα που μπορείς να τα πλένεις και να μην χρειάζεται να τα... Και το φροντίζουμε το σπίτι. Είστε γυναίκα που θα ανοίξει το σπίτι για τους φίλους, θα κάνει ωραία τραπέζια? Ναι, ναι, τρελαίνομαι να κάνω τραπέζια. Η Μαριάννα Τόλη φέτος το χειμώνα σκηνοθετεί την παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας» που ανεβαίνει στο Θέατρο Βασιλάκου. Και είναι ένα musical υπέροχο που μιλάει για... Τον ξέρετε τον μικρό πρίγκιπα, τον έχετε διαβάσει. Ποιος δεν τον ξέρει τον μικρό πρίγκιπα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να κάνεις φίλους, σχέσεις. Γιατί είμαστε κλεισμένοι πίσω από κομπιούτερ. Έχετε προφυλάξει το γιο σας, Φερρυππίν, από τέτοιες καταστάσεις? Ίσως τον έχω παραπροφυλάξει. Γιατί η μητρότητα ήταν για μένα ό,τι ωραιότερο έχει ποτέ υπάρξει στη ζωή μου. Και αγάπησα πάρα πολύ αυτό το παιδάκι. Και το προφύλαξα ενώ ίσως δεν θα έπρεπε τόσο πολύ. Δηλαδή πρέπει και αυτός να... πέσει κάτω, να χτυπήσει, να... Σήμερα πόσο να τον είναι? 21. Και τι το κάνατε? Τον κοιτάζω έτσι και τον θαυμάζω. Νιώσατε ποτέ ότι υπηρετείτε και το ρόλο του πατέρα σε σχέση με το μεγάλωμά του? Εννοείται, αφού έχασε το μαντέρα του, ναι. Και αναγκάζεται κανείς να γίνει και αυστηρός. Οι μητέρες συνήθως με τα αγόρια δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρές. Αλλά... αναγκάστηκα να γίνω λίγο αυστηρή, να κρατήσω όρια. Υπήρξε στιγμή που ενδεχόμενως να μην ήσασταν και τόσο ταπεινή? Όταν είναι κανείς νέος και έχει όλη τη ζωή μπροστά του και όταν έχει ταλέντα, δεν είναι όσο ταπεινός είναι όταν μεγαλώνει. Είχατε κάνει και μία εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, αν θυμάμαι καλά. Λεγόταν «Μουσικές Μεταμφίασεις», ναι. Ήτανε μία... Αυτή είναι το καμάρι σας. Αυτή ήταν ένα θαυμάσια δουλειά και έκανα τότε όλους τους ρόλους. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα τότε στην κρατική τηλεόραση, δηλαδή παίρναμε για την εκπομπή 16.000 μόνο. Δραχμές, 16.000 δραχμές. Ήταν το budget της εκπομπής αυτό? Το budget ήταν αυτό, το θυμάμαι ακόμα, ναι. Το οικονομικό ήταν για σας ένας λόγος για να πείτε ναι ή όχι σε μια δουλειά? Όχι, ευτυχώς για μένα. Η ποιότητα μόνο, ναι. Δεν θα μπορούσα. Κάποτε είχαμε αρχαία ελληνικά και νομίζαμε ότι αυτό είναι ένα τίποτε. Όλος ο κόσμος... από εκεί ξεκίνησε. Πιστεύω ότι σιγά σιγά ξεφλουδίσαμε την ίδια μας την ποιότητα και την ιστορία μας και την πετάξαμε. Τι είναι αυτή η συλλογή εδώ που έχετε? Είναι πράγματα που έχουν έρθει από οικογένειες και οικογένειες. Mm-hmm. Αυτά είναι μπομπονιέρες από βαφτίσια, ας πούμε. Είστε μία ροκ γυναίκα με τα σκισμένα σας τα τζιν, με τα ωραία σας τα μποτίνια. Τα σκισμένα τζιν μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τα πετάξω λόγω ηλικίας και αν μπορώ να τα υποστηρίζω θα τα φοράω. Έχετε τύχει φορά να έρθει σε δύσκολη θέση σε συνέντευξη? Ναι, βέβαια, βέβαια. Πώς δεν της είπα, περάστε έξω. Καταρχήν ήρθα προετοίμαστη. Ήρθε για να πάρει μια συνέντευξη και ρωτούσε αν πηγαίνω στα μπουζούκια. Μιας και ήταν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στην Αμερική χρόνια και ξέρει την κουλτούρα και την οτροπία των Αμερικάνων, θα μου σχολιάσετε την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές? Θεωρώ επικίνδυνο έναν άνθρωπο ο οποίος μοιάζει να είναι τόσο φασίστας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Αμερικάνοι ψηφίσανε έναν τέτοιο άνθρωπο. Όλη η δημοκρατία κλαίει. Θα πάτε να ψηφίσετε, παρακολουθείτε την επικαιρότητα? Παρακολουθώ την επικαιρότητα, θα πάω να ψηφίσω, αλλά διαφωνώ πάρα πολύ με την πολιτική. Διότι η πολιτική βασίζεται στην προσωπική φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου και μάλλον στα ψέματα.
Πολύ μου άρεσε.